Πάμε τώρα στη Μόσχα και το Θανάση Ειρηνό για να δούμε, Θανάση, τι απαντά σε όλα αυτά ο Πούτιν. Γιατί το κάνει, γιατί στέλνει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, αν αυτό είναι μια κίνηση τακτική ή μπορεί το επόμενο βήμα να πατήσει και το κουμπί. Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν είδαμε ότι προχώρησε σε μια ολοφάνερη κλιμάκωση. Ο αρχικός λόγος που επικαλείται είναι ότι δικαιούται να το κάνει, γιατί το έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τακτικά πυρηνικά θα εγκατασταθούν στη Λευκορωσία κατά το προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, και έχουν εγκαταστήσει αμερικανικά πυρηνικά όπλα σε 6 νατοϊκές χώρες. Τις ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Τουρκία, αλλά και η Ελλάδα. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ξανά ότι η Δύση είναι που προκάλεσε μεθοδικά και επί χρόνια και σήμερα τροφοδοτεί με όπλα όχι μόνο τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και γενικότερα την ένταση στην περιοχή. Παρατήρησε ότι η Δύση ξεπερνά και τις βαθιά κόκκινες γραμμές της Ρωσίας μεταφέροντας όπλα, που θα αυξήσουν απλώς την τραγωδία στη χώρα αυτή και δεν πρόκειται να πετύχουν κάτι διαφορετικό, είπε ο Ρώσος ηγέτης, σχολιάζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί προσπαθούν να χτυπούν τα όπλα αυτά όταν φτάνουν σε ουκρανικό έδαφος, αλλά ομολόγησε ότι πολλά ξεφεύγουν καθώς μεταφέρονται νύχτα με μεθόδους προκάλυψης. Η Δύση, είπε, στείνει άξονες όπως η ναζιστική Γερμανία, διαχωρίζοντας τη δική του συμμαχία με την Κίνα, λέγοντας ότι δεν είναι στρατιωτικό μπλοκ, και υπογράμμισε ότι η Ρωσία έχει να απαντήσει με πολλά μέσα στις οβίδες με απεμπλουτισμένο ουράνιο που στέλνει η Βρετανία. Πολλά λέγονται και για το εξαιρετικό κλίμα, πολλά ανέφερε και ο ίδιος για το εξαιρετικό κλίμα στις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Για να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Ευγενή.